Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τσικαλάγια, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και καλώς όλες. Σας βρίσκουμε στον δρόμο. Αν κοπεί κάποια στιγμή η επικοινωνία, θα είναι λόγω σήματος λογικά. Οπότε. Ναι, είμαι σε αυτοκίνητο πηγαίνοντας για Θεσσαλονίκη για να πάρω το αεροπλάνο να πάω στην Αθήνα. Ωραία. Μιλάτε λοιπόν για τραγική μοίρα της Ζουνοπίας. Τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα σαν χώρα, σαν κυβέρνηση, εσείς κύριε Τσικαλάγια, για να αλλάξουμε αυτή τη τραγική μοίρα? Είναι το πρώτο βασικά ερώτημά μας. Υπάρχει το άμεσο που μπορούμε να κάνουμε και το μεσοπρόθεσμο. Το άμεσο, αυτό που ανακοίνωσα και σε δελτίο τύπου που έβγαλα προχθές μετά τη σύσκεψη στην Ελληνική Ομοσπονδία της Γούνας, το άμεσο είναι από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απαγορεύει την εξαγωγή ειδών πολυτελείας, έτσι λέει η απόφαση, και στα είδη πολυτελείας περιλαμβάνεται και η Γούνα, άρα πρέπει να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό. Και είπα λοιπόν, και αυτό τελικά είναι το βασικό συμπέρασμα μετά τη σύσκεψη, είναι ότι αφού μίλησαν οι φορείς και μίλησα εγώ σαν κατά κάποιο τρόπο οικοδεσπότης βουλευτής Καστοριάς του κυβερνώντος κόμματος, μιλήσαν και οι υπόλοιποι που παρευρίσκονται και έκλεισε ο υπουργός ο κ. Παπαδόπουλος, συμφωνήσαμε ότι να διατυπώσουν της Ομοσπονδίας Γούνας όλοι οι φορείς ένα υπόμνημα που δεν χρειάζεται... Το οποίο θα είναι έτοιμο σήμερα το απόγευμα. Οριοθετημένο στο πλαίσιο ότι όταν η διοίκηση, που διοίκηση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνει μια απόφαση που θίγει συμφέροντα άμεσα κάποιου κλάδου, αυτός ο κλάδος, σύμφωνα με το διοικητικό δίκαιο, δικαιούται προστασίας, δικαιούται αντιμετώπισης, δικαιούται αποζημίωσης. Άρα και αυτό, οποιοσδήποτε και ένας μεμονωμένος επιχειρηματίας που έχει μια δραστηριότητα, αν του απαγορευτεί μια πράξη του κράτους του ή του υπερκράτους που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ουσιαστικά του λέει τέρμα, δεν πουλάς ούτε ένα τεμάχιο, ναι, έχει δικαίωμα να δικαιωθεί, να αποζημιωθεί, να αποκατασταθεί. Αυτό, αν κάποιος προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και δεν είναι δικιά μου γνώμη, τη λέω εγώ σαν δικιά μου γνώμη, αφού συμβολεύτηκα νομικούς οι οποίοι εξειδικεύονται στο διοικητικό δίκαιο. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο νομικοί στο εργατικό δίκαιο, οι εργατολόγοι που είναι της μόδας τελευταία. Άρα λοιπόν, εφόσον προσφύγει στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, δικαιώνεται. Αλλά αυτό, επειδή χρειάζεται κάποιο χρόνο και ίσως και κάποια έξοδα, υπάρχει λύση συνολικά, σαν συντεταγμένη πολιτεία, σαν Ελλάδα, να ζητήσουμε να κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αποφασίσαμε, αφού πάει αυτό το υπόμνημα που λέτε, που χαίρομαι που λέτε, γιατί δεν είναι κάτι σπουδαίο. Σήμερα το απόγευμα θα είναι έτοιμο, μέχρι αύριο θα έχει φύγει ήδη στο Υπουργείο. Αυτό λοιπόν, ο κύριος Παπαδόπουλος, σαν εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην συνάντηση και μοναδικός βουλευτής από τη Δυτική Μακεδονία που είναι στην κυβέρνηση, θα κανονίσει να γίνει μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τους υπουργούς που είναι γύρω από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή τον κύριο Γεωργιάδη. Μισό λεπτάκι. Με τους υπουργούς ή με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό? Γιατί όλοι μαζί στον Πρωθυπουργό λέτε, εσείς το λέτε. Ναι, όταν λέμε Πρωθυπουργό, όταν κάποιος λέει πάω στο Τσικαλάγια, δεν είναι υποχρεωτικό να συναντήσει τον βουλευτή του Τσικαλάγια. Αν συναντήσει το διευθυντή του γραφείου μου ή τους συνεργάτες, αυτοί λειτουργούν εξ ονόματός μου. Έτσι και κάποιοι λειτουργούν εξ ονόματος του Πρωθυπουργού. Αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν συνάντηση θα γίνει με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ή αν θα είναι. Κύριε Τσικαλάγια, έχει αυτό τη σημασία. Το άλλο να συνδεθούμε με τον Πρωθυπουργό και άλλο με τον Γεραπετρίδη και τον Σκέρτζο. Πάντοτε αφήνουμε και ένα επίπεδο. Ναι. Να υπάρχει και, για να υπάρχει και επόμενη, αν χρειαστεί κάτι παραπάνω. Αυτό θα το κανονίσει ο κ. Παπαδόπουλος. Δεσμεύτηκε ότι θα το κανονίσει. Ναι, θα δούμε λοιπόν με ποιον. Πρέπει να γίνει όμως άμεσα η συνάντηση, δηλαδή ακόμη και αυτή τη βδομάδα. Μακάρι να γίνει αυτή την εβδομάδα να γίνει. Φαντάζομαι αυτό είναι πολύ. Για να έχει και κάποιο νόημα, αν μπορούμε δηλαδή να ξέρουμε από τώρα πώς θα αντιδράσουμε. Γιατί το λέμε αυτό, κύριε Τσικαλάκη. Πολλοί θα πούν. Κύριε Τσικαλάκη, να το πω και αυτό. Πολλοί θα πούν, μα πάλι για τους 50 γουναράδες εδώ κάνετε θόρυβο. Δεν είναι για τους 50 γουναράδες. Είναι για τους 2.000 ανθρώπους που δουλεύουν και αυτή τη στιγμή είναι με σηκωμένα χέρια τους γουνεργάτες που έχουν τόσο ταλαιπωρηθεί από 3 μνημόνια, 2 χρόνια κορονοϊού και τώρα και αυτό. Έτσι, τελείως συνοπτικά, αυτό που είπα εγώ, που
εξάλλου στα περισσότερα συμφωνούσαν όλοι, είναι ότι ο κλάδος της Γούνας πρώτον χτυπήθηκε βάναυσα μετά το 2010, όταν πήρε τα πρώτα μέτρα Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσίας. Και το 2014. Ναι, δεν κάναμε σαν Ελλάδα αυτά που θα έπρεπε. Δεν κάνανε αυτά που θα έπρεπε σαν Ελλάδα. Το δεύτερο μεγάλο χτύπημα έγινε μετά τον κορονοϊό, με την επιδημία που συνέβη. Ναι. Και είδαμε ότι εκεί η σημερινή ελληνική έκανε πάρα πολλά. Έκανε πάρα πολλά αυτά τα δύο χρόνια με κορονοϊό. Και το τρίτο, το τελειωτικό χτύπημα, αυτό που γίνεται τώρα. Με όλα αυτά τα χτυπήματα και το κλίμα που επικρατεί γενικά, όπως φαίνεται, γιατί πολλές φορές όταν κάνεις κάτι σου λέει ο άλλος θέλω μια μελέτη σκοπιμότητας ή ένα στρατηγικό πλάνο. Φαίνεται ότι δυστυχώς τα πράγματα διαγράφονται δύσκολα για την Καστοριά, τη Σκιάτιστα και τη Γονοποιία. Δύσκολα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα τα παρατήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι κανένα περίπτωση θα τα γενικά, παρατήσουμε. Γενικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Κύριε Τζικάλα, είστε βουλευτής του νομού και σας ζητάνε πράγματα οι γεωργοί και δικαίως θα σας ζητάνε. Οι κτηνοτρόφοι και δικαίως τα ζητάνε. Ο εμπορικός κόσμος και δικαίως τα ζητάει. Και δικαίως δικαιωθήκανε. Μια και προείπατε για τους αγρότες, δικαιώνονται συνεχώς από αυτή την κυβέρνηση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, είναι πολύ βαρύ το φορτίο, γιατί όλοι ζητάνε και δικαίως ζητάνε. Μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε όλα αυτά τα αιτήματα? Είναι εφικτό αυτή τη στιγμή να ικανοποιηθούν τα πάντα? Εννοείται σαν κυβέρνηση, αν μπορούμε να. Σαν κυβέρνηση, ναι. Αλλιώς πρέπει να μας το πείτε ξεκάθαρα. Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε για τα δεδομένα τα οικονομικά που υπάρχουν να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Παραδείγματος χάρη, για την συγκεκριμένη υπόθεση, και επειδή αναφέρθηκα για τους γονεργάτες, οι γονεργάτες, και μάλιστα βλέπω ότι το στηρίζουν το αίτημα και οι εργοδότες, λένε το εξής. Λένε ότι θέλουμε βασικό μισθό για έναν τουλάχιστον χρόνο. Αυτό μπορείτε να το υποστηρίξετε? Αν θα είναι για ένα χρόνο ή για 6 μήνες, αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει τώρα με την απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα κέριο, ένα αποφασιστικό πλήγμα, χτύπημα σε όλη τη Γουνοποία. Και Γουνοποία είναι οι γουνεργάτες, οι γουνοποιοί, οι γουνέμποροι, οι βυρθοδέψες, οι εκτροφοί, όλοι πλήττονται. Επομένως, και δεν υπάρχει άλλος κλάδος παραγωγικός στην Ελλάδα που να πλήττεται από αυτή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο πλήττεται η Γούνα. Ναι. Αμέσως μετά από τη Γούνα βρίσκονται τα εμπύρινα φρούτα, δηλαδή τα ροδάκινα της Νάουσας και της Βέρειας. Αμέσως μετά, αλλά πολύ πιο πίσω από εμάς. Γιατί αυτοί δεν εξάγουν. Εμείς, από ό,τι είπανε η Ομοσπονδία, το 95% εξάγεται αμέσως ή εμέσως στη Ρωσία. Στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Και στην Ουκρανία, ναι. Ναι, ναι. Στα ροδάκινα μπορεί να είναι το 40%, 35% από ό,τι άκουσα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι το. Και αν πάμε και στο εξωτερικό, αντίστοιχες περιπτώσεις με τις Καστοριάς είναι στην Ιταλία με την υψηλή ραπτική και στο Βέλγιο με τα διαμάντια. Άρα λοιπόν υπάρχουν μετρημένοι στα δάχτυλα κλάδοι που έχουν πολύ μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή. Αυτό μας διευκολύνει το ότι. Αυτό θα διευκολύνει. Δεν ξέρω πόσο δεν διευκολύνει, αλλά. Αρκεί να μην είμαστε έξω από το παιχνίδι αυτό. Και ξέρετε ότι είναι πολύ καλύτερο. Των εξαιρέσεων. Είναι με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι απόφαση της Ελλάδος πλέον. Άρα είναι πιο εύκολα για τις συνέπειες που προκαλεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οδηγία αυτή. Είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει για την άρση ενός μέρους των επιπτώσεων που έχει στους κλάδους που είπατε. Τη Γούνα στην Ελλάδα, τα διαμάντια στο Βέλγιο και στην υψηλή ραπτική στην Ιταλία. Είστε αισιόδοξος, κύριε Τζικαλάγια, δηλαδή πιστεύετε ότι κάτι θα γίνει? Και επειδή είναι ένα επάγγελμα που δεν μπορεί να περιμένει ούτε να ραχνιάζουν τα γουναρικά μέσα στις αποθήκες, θα τα φάει ο σκόρος στο τέλος. Αισιόδοξος γενικά για τη Γουνοποιία. Αισιόδοξος είστε ότι θα βγούμε από αυτό το τούνελ? Για τη Γουνοποιία γενικά δεν είμαι αισιόδοξος. Αλλά αυτό είμαι αισιόδοξος για το ότι η κυβέρνηση πάντοτε έχει δείξει ότι σκύβει πάνω στα προβλήματα και έχει μηχανισμούς επιρροής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια που είναι αυτή η κυβέρνηση, η διακυβέρνηση της χώρας. Και με αυτούς τους μηχανισμούς πιστεύω ότι
τουλάχιστον βράχει πρόθεσμα να υπάρχουν κάποιες ανάσες στα οικονομικά του κλάδου μας, του κύριου κλάδου της παραγωγικής δραστηριότητας. Αυτή είναι η άποψή μου. Άλλο αν για αργότερα οι εκτιμήσεις είναι δύσκολες. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένη κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δύο παρατηρήσεις πριν σας αφήσουμε, γιατί είστε στον δρόμο και οι επικοινωνίες μας είναι πάντα δύσκολες. Αν έχετε κάποιο νεότερο για τη Λάρκο, ρωτάνε εδώ, την ώρα που η τιμή του νικελίου έχει εκτοξευθεί στα ύψη παγκοσμίως. Ναι. Δηλαδή εδώ πάμε να πουλήσουμε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή η χρηματιστιακή του αξία είναι, δεν υπάρχει ανώτερη. Δηλαδή είναι στα ύψη κυριολεκτικά. Αυτό είναι πολύ καλό, αλλά αυτή τη στιγμή εδώ και χρόνια η Λάρκο είναι σε ένα θέλμα. Θεωρείται ότι είναι μη βιώσιμη με το καθεστώς που είχε μέχρι τώρα. Έχει πολύ μεγάλα χρέη, έχει απαξιωθεί σαν εταιρεία παραγωγική. Επομένως, δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή σήμερα που μιλάμε, που βρίσκεται τη διαδικασία της πώλησης, έχει μπει διαμεσολαβητής, διαχειριστής μάλλον. Και περιμένουμε, και η κυβέρνηση το θέλει πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι. Είναι οι λόγοι της καθυστέρησης. Και ένα μήνυμα ακόμα από ανθρώπους ανασφάλιστους. ΙΚΑ λέει ανανέωση βιβλιαρίου, γιατί δεν ανανεώνουν τα βιβλιαρία των ανασφάλιστων στο ΙΚΑ. Στο νομοσχέδιο που συζητιέται αύριο στη Βουλή και στο οποίο ένας κύριος λόγος που κατεβαίνω στην Αθήνα για να είμαι και σε αυτό ο μιλητής, προβλέπουμε ότι για τους μη μισθωτούς, για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, παράταση για άλλο ένα χρόνο. Τώρα από εκεί και πέρα, για κάθε κλάδο, για κάθε κατηγορία, ανάλογα τι ένσημα έχει την προηγούμενη χρονιά, υπάρχουν διαφοροποίησεις. Και φίλος εδώ μας στέλνει και ένα απόσπασμα από την εφημερίδα Ήπεθρος Χώρα. Θα μπορούσε να οδηγήσει ο πόλεμος σε παγκόσμια επιστημική κρίση, λέει ο Γάλλος Υπουργός Γεωργίας. Είναι τεράστιο το θέμα, κύριε Τζικαλάκη. Οι αρτοποίοι δεν έχουν ούτε καν στάρι, την ώρα που στην Ελλάδα φτιάχνουμε, παράγουμε στάρι μόνο για να καλύπτει το 10% των αναγκών της χώρας. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή με αυτόν τον πόλεμο θα προκύψουν και τέτοιου είδους ζητήματα, θα πεινάσουμε δηλαδή κυριολεκτικά, στηρίξτε όσο μπορείτε γεωργούς και κτηνοτρόφους, που είναι οι μόνοι που μπορούν να μας σώσουν. Οι μόνοι. Αυτοί παράγουν. Στηρίξτε τους για να ζήσουμε όλοι. Και εγώ τώρα, σήμερα που μιλάμε, συμφωνώ, αλλά και πάντοτε αυτή ήταν η άποψη δική μου και της κυβέρνησης την οποία στηρίζω, ότι πρέπει να γίνει η στροφή, να υπάρχει σαφής στροφή προς τον πρωτογενή τομέα. Για να υπάρξει θέλει και σοβαρή βοήθεια όμως, αλλιώς δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Η διατροφική αυτάρκεια είναι πολύ σημαντικός παράγοντας και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πρωτογενής τομέας, το νομό Καστοριάς, αυτοί που ασχολούνται, οι περισσότεροι όσοι το κάνουν σωστά, οργανωμένα, και μακάρι να το κάνουν και όσο γίνεται πιο συνεταιρικά, έχουν μια καλή πρόοδο και προκοπή στη ζωή τους. Αυτό, και αυτή η κυβέρνηση το ενισχύει με κάθε τρόπο. Αυτό θέλουμε λοιπόν, λέει, να δούμε, αυτό θέλουμε να δούμε, αυτήν τη βοήθεια να δούμε, γιατί είμαστε έξαλλοι. Νομίζω δεν βλέπουμε φως. Τα τελευταία χρόνια το βλέπουν πιο έντονα και με πολύ μεγάλη διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια. Όχι μόνο τις ζημιές, που αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά κυρίως φτιάξαμε εκείνο το πλαίσιο με τα μέτρα που πήραμε για την πάταξη της παράνομης ελληνοποίησης και όλα αυτά που ακόμη δεν αποδίδουν στο 100% σε καμιά περίπτωση. Αλλά συνεχώς βάζουμε μεγάλα λιθαράκια, έτσι ώστε να κάνουμε τον Έλληνα αγρότη να θέλει να μείνει ή και να επιστρέψουν κάποιοι στον κλάδο, γιατί θα έχουν πιο βέβαιο μέλλον για τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους. Κύριε Τζικαλάκη, σας ευχαριστούμε. Τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία, με τη συνάντηση που θα γίνει στην Αθήνα. Ευχαριστούμε να είστε πάρα καλά, πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.